βρισκόμαστε σε αυτόν τον χώρο που εδώ έχει έρθει ο πολιτισμός για τα παιδιά μας. Πρέπει να ανανεώσουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να βρισκόμαστε αντιμέτωποι στα όποια οικονομικά προβλήματα υπάρχουν στις οικογένειές μας. Γιατί αν δεν κρατήσουμε ψηλά τον πολιτισμό, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πλέον καταστρεφόμαστε και σαν άνθρωποι και σαν κοινωνία. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να δείξουμε τον ανάλογο σεβασμό και αυτοί οι υπεύθυνοι οι οποίοι φέρανε τα λουκέτα σε αυτό το χώρο, ο οποίος αυτός χώρος είναι ο μοναδικός σε όλη την Ελλάδα, είναι το μεγαλύτερο θέατρο σε όλη την Ελλάδα, έχει την πρώτη σύγκληση βουλής η οποία έγινε με το αχαϊκό κοινό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθεί η ιστορική αυτή βάση για να μπορέσουμε έτσι να δούμε και οι ρίζες μας από πού βρίσκεται και από πού ξεκινάει ο πολιτισμός μας. Αυτό πρέπει να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας για να έχουμε τη δύναμη τουλάχιστον του πολιτισμού, γιατί με τα νέα μέτρα και τα οικονομικά τα οποία έχουν φέρει δεν μπορούμε να βρεθούμε στην δυναμική που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τα καινούργια στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νέας τάξης πραγμάτων. Βέβαια, καταγγέλουμε το γεγονός ότι ακόμα βρίσκεται σε λουκέτα το θέατρο, κλαίνε τα μάρμαρα γιατί είναι φυλακισμένα. Νομίζω ότι θα πρέπει η ευθύνη να αποδοθεί αυτούς που έχουν αυτή τη στιγμή τα κλειδιά του λουκέτου, και αυτοί που έχουν τα κλειδιά του λουκέτου είναι αυτοί που βάζουν κλειδιά στην πόλη μας, στα παιδιά μας, στον πολιτισμό μας. Αυτά πιστεύω ότι τα ακούει και τα βλέπει ο υπουργός κύριος Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος προσπαθεί για το έργο της κυβέρνησης να δώσει μέσα από τον πολιτισμό και την ανάπτυξη, όπως επίσης και ο βουλευτής κύριος Λικουρέζος. Θεωρώ ότι θα δώσουν και θα αποδώσουν την ευθύνη που χρειάζεται και θα φέρουν το θέμα στη Βουλή έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και έτσι η Μεγαλόπολη να αναπτυχθεί μέσα από το πρόγραμμα της Περιφέρειας περί πολιτισμού και ανάπτυξης. Και έτσι τα λουκέτα τα οποία έχουν βάλει αυτή τη στιγμή στην πύλη της Μεγαλόπολης να μην μεταφερθούν και τα λουκέτα αυτά στα καταστήματα και στους επαγγελματίες της πόλης μας. Θεωρώ ότι οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν και πρέπει τα λουκέτα να σπάσουν και να ανοίξει ο χώρος και να αναστηλωθούν το αρχαίο θέατρο. Είναι μέρος της ευθύνης των πολιτών και μέρος αυτής της ευθύνης αναλαμβάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή και καταγγέλνουμε το γεγονός. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει η ανάπτυξη που χρειάζεται για την πόλη μας, γιατί πλέον αν δεν υπάρχει πολιτισμός δεν υπάρχει και άνθρωπος. Ο Σύλλογος έχει συγκαλέσει τους φορείς της πόλης ώστε να πάρουμε αποφάσεις που έχουν να κάνουν με το αρχαίο θέατρο της Μεγαλόπολης. Επειδή πιστεύουμε ότι ό,τι και αν γίνει από εδώ και πέρα θα ξεκινήσει από εδώ από τον τόπο μας, θα θέλαμε όλους τους φορείς να ευαισθητοποιηθούν σε αυτό το θέμα και να ανοίξει επιτέλους το αρχαίο θέατρο. Αυτό για το αρχαίο θέατρο της Μεγαλόπολης έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι το Α και το Ω στην πόλη μας. Και πιστεύω αυτό έπρεπε να η καινούργια δημοτική αρχή να το πάρει, να το φτιάξει, να το υλοποιήσει. Νομίζετε ότι βοηθάει στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης μία αναστήλωση και ένα άνοιγμα προς τον πολιτισμό? Βεβαίως, πάρα πολύ. Πρέπει και οι βουλευτές οι δικοί μας εδώ να κοιτάξουν το θέμα, γιατί πράγματι αυτό το αρχαίο θέατρο είναι το μεγαλύτερο της Ελλάδος. Βεβαίως θα φέρει θέσεις, όπως θα φέρει θέσεις και να γίνει και το μουσείο στην πόλη μας. Και το αρχαίο θέατρο και το μουσείο. Κοιτάξτε, εμείς σαν εμπορικός σύλλογος θα το κοιτάξουμε το θέμα αυτό, θα το προχωρήσουμε και θα είμαστε μπροστά για να γίνει αυτό το θέμα. Για να γίνει το αρχαίο θέατρο. Είναι σίγουρο ότι πρέπει να συνεχίσει η αναστήλωση και πρέπει να φτιαχτεί και να γίνει όπως ήταν παλιότερα, που γινόταν παραστάσεις. Και σίγουρα θα τραβήξει κόσμο και θα βοηθήσει και την οικονομία της πόλης. Αυτό εννοείται. Οτιδήποτε γίνεται πολιτιστικό, οτιδήποτε εκδήλωση που έχει να κάνει τον πολιτισμό, σίγουρα τραβάει τα φώτα για το ενδιαφέρον του κόσμου γενικότερα. Όπως είναι και στον Ναύπηλο και στην Επίδαυρο, κάθε χρόνο γίνονται πολλές εκδηλώσεις που έχουν οικονομικό όφελος. Και πολιτιστικό, βέβαια. Βεβαίως πρέπει να παραμείνει, όχι μόνο να παραμείνει, αλλά και να αξιοποιηθεί ακόμα και να μπορέσει να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε παλιά. Απ' την γνώμη. Κάνει καλό στην πόλη αυτό? Κάνει στην πόλη καλό. Θα βοηθήσει την οικονομία εδώ της πόλης? Θα βοηθήσει πολύ. Θα βοηθήσει, διότι εφόσον έρχεται επισκέπτες, θα δει κόσμος. Οπωσδήποτε αυτοί οι άνθρωποι θα κυκλοφορήσουν,
καθίσουν, θα πιούν τα ποτά τους. Αυτά. Θα βοηθήσει τα παιδιά ο πολιτισμός, η ανάπτυξη. Βεβαίως θα τα βοηθήσει. Θα βοηθήσει γιατί όταν υπάρχει κόσμος, υπάρχει κυκλοφορία, όλο κάτι θα γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να είναι όπως είναι ας πούμε τώρα. Λογικό είναι ο πόθος και το όνειρο κάθε μεγαλοπολίτη ο οποίος ζει και αναπτύσσεται στην πόλη μας, το μέγιστο της αρχαιότητας, το αρχαιοθέατρο της Μεγαλόπολης. Ευκαιριακά, μια και έχουν ξεκινήσει από την αρχαία Μεσίνη και τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει και πάρα πολλά πράγματα, θα είναι ευκαιρία να συνεχίσουν και στη Μεγαλόπολη την αναστήλωση στο αρχαιοθέατρο, γιατί πλέον από ό,τι αποδεικνύεται η Ελλάδα μόνο αρχαιολογικούς χώρους, να ελκύσουμε τα εκατομμύρια των τουριστών από 22 εκατομμύρια που ήταν φέτος, να γίνει 27 από σε Σιροτσούμ και να γίνει και ο δρόμος αρχαιολογικός ώρας με Λίκεν Όρος και Ανδρίτσενα με τον Επικούριο Απόλλωνα. Έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό την αναστήλωση, να πούμε, το αρχαίο θέατρο. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, το οποίο έχω διαπιστώσει και από κοντά. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται χρήματα, πάντως καλή διάθεση και να ξεκινήσω. Θα βοηθήσει την ανάπτυξη της Μεγαλόπολης και για τα καταστήματα, αλλά και για την νεολαία, για το σχολείο. Φυσικά, ο πολιτισμός αναπτύσσει μια πόλη. Χρειάζεται μόνο για τα καταστήματα, γενικά για όλη την περιοχή και δεν είναι μόνο το αρχαιοθέατρο, και όλα γενικά οι αρχαιολογικοί χώροι. Καταρχάς, η Αρκαδία, είμαστε γεννήτωρες. Εμείς δώσαμε το φως, εμείς δώσαμε τη ζωή σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να συνεχίσουμε. Να αναστηλώσουμε και να φέρουμε στην επιφάνεια όλες αυτές τις υπέροχες αρχαιότητες που υπάρχουν και να τις βλέπει ο κόσμος και να χαιρόμαστε κι εμείς. Έχω πει από πολλά χρόνια πριν ότι όντως το θέατρο έχει παραμεληθεί. Έχουμε κάνει και διάβημα σαν εμπορικό σύλλογο, αλλά και σαν τοπική κοινωνία, ότι το θέατρο είναι μία από τις εθνικές ανάγκες και από τις εθνικές οικονομίες. Βέβαια, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Λυπούμεθα βέβαια για ό,τι έχει γίνει. Δεν ξέρω βέβαια πού κολλάει το θέμα αυτό τόσα χρόνια, ποιοι ευθύνονται και ποιοι δεν ευθύνονται. Ας τάξουν τώρα οι αρμόδιοι, οι φορείς, οι συλλόγοι, οι μεγαλοπολίτες, να προχωρήσει ό,τι είναι να γίνει. Βέβαια έχουμε πει και για ένα μουσείο. Κάποιοι δήμαρχοι είναι εξαγγείλει τα τελευταία 20 χρόνια. Ας γίνει και κάτι εκεί πέρα. Φυσικά δεν πρέπει να λειτουργήσει. Δεν πρέπει. Πρέπει να γίνουν παραστάσεις, πρέπει Βεβαίως. Να... Ρίμαξε η Μεγαλόπολη από το θέατρο. Πρέπει να είναι επισκέψιμο το θέατρο, να πηγαίνουν τα παιδιά να το βλέπουν, να έρχονται ξένοι. Θα έχουμε πολύ τουρισμό άμα το θέατρο γίνει, εντάξει. Εσείς τι λέτε? Εγώ η γνώμη μου είναι ότι το θέατρο πρέπει να έχει γίνει πολλά χρόνια. Όχι τώρα. Κάποτε λειτουργούσε το θέατρο που ήμουν γονέα, γιατί σαν παιδί πήγαινα κι εγώ. Θα πρέπει να ξαναγίνουν οι θέσεις. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Να αναστηλωθεί το θέατρο, βλέπω. Οπωσδήποτε.